Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ένα οδηπορικό φρίκης από τον εκπρόσωπο της Κύπρου όταν εν μια νυχτή πήραν ένα ψαλίδι και κούρεψαν, κάτι σας θυμίζει αυτό, κούρεψαν καταθέσεις στην Κύπρο επειδή η Κύπρος συγκέντρωνε καταθέσεις από τις χώρες της Ανατολής. Αλλά η φράση την οποία είπε ο εκπρόσωπος της Κύπρου, ότι χάθηκαν και χρήματα από επιχειρήσεις που δεν έφταιγαν σε τίποτα, ήταν η μεγάλη αδικία που συνέβη στην Κύπρο. Η οικονομία της γρήγορα πήρε προς. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα ότι θα τραβήξουν μπροστά να τελειώνουν γρήγορα. Το κράτος μείωσε φόρους και μάλιστα στην οικοδομή, στις μεταβιβάσεις, σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Συμφώνησαν να μην απολύσουν κόσμο, μειώσανε μισθούς, τρέξανε ταχύτητα τον τουρισμό, δηλαδή πολλές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών. Τα κατάφεραν, θα μου πείτε, είναι μια οικονομία σαν την Πελοπόννησο, δεν έχει σημασία. Μπόρεσαν και βγήκαν. Άρα το ερώτημα το δικό μας είναι ποιο. Και αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί σε λίγη ώρα θα έχουμε τον κύριο Μάρδα και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ζητούμενο το δικό μας είναι, βγαίνουμε από τα μνημόνια, είναι μια τυπική υπογραφή εξόδου από μια συμφωνία, είναι μια ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδος. Θα δούμε σταδιακή μείωση φόρων στις επιχειρήσεις, ουσιαστική, όχι με το σταγονόμετρο. Θα δούμε ουσιαστική μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να αναπνεύσει ο επιχειρηματίας, όπως λένε οι πρόεδροι Θεσσαλονίκης και Αθήνας, για να μπορέσουν να αυξήσουν μισθούς. Ο κατώτατος μισθός στα 411 ευρώ, με τα οποία θα βγουν τα νέα παιδιά στην αγορά, θα αυξηθεί. Δεν πρέπει να παραμείνει ακλόνητο και το αφορολόγητο για να μην τους πάρει πίσω τα 50 ευρώ που θα τους δώσει η κυβέρνηση. Δεν πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός μέτρων και αποφάσεων, ώστε να πει ο Έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, αναπνέω, μπορώ να τραβήξω μπρος, διότι το ζείτε καθημερινά. Το πρωί παίρνει εφορία, μετά έρχεται η ΔΕΗ, μετά έρχεται το ΣΔΟΕ, μετά έρχεται το νερό, μετά έρχεται ο Δήμος, όλοι ζητάνε. Και φτάσαμε στο σημείο, ξέρω ότι θα διαφωνήσουν μερικοί, από τα 100 ευρώ τα οποία παράγει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, σήμερα να ζητάει το κράτος 82. Και τι δίνει το κράτος? Δίνει ασφάλεια. Οι δράδες κάνουν φοβερές δουλειές, επαγγελματίες. Δίνει παιδεία. Αν το παιδί δεν πάει φροντιστήριο, δεν μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Δίνει τι? Δίνει υγεία. Βαθιά ερωτήματα του Έλληνα. Με απόλυτη σαφήνεια, είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μας έδωσε η Ευρώπη 290 δισεκατομμύρια. Ελάτε να γυρίσουμε σελίδα. Μειώθηκαν ή δεν μειώθηκαν οι μισθοί στο μισό? Μειώθηκαν ή δεν μειώθηκαν οι συντάξεις στο μισό? Κόπηκε το εφάπαξ ή δεν κόπηκε? Μειώθηκαν οι επικουρικές, ναι ή όχι? Αυξήθηκαν 100 φορές οι φόροι, ναι ή όχι? Μπήκαν 10 έκτακτες εισφορές, ναι ή όχι? Από την πρώτη μέρα των μνημονίων. Αυξήθηκαν 12 φόροι από το 2015 και μετά, ναι ή όχι? Μειώθηκαν οι περιουσίες των Ελλήνων κατά 50%, ναι ή όχι? Αυξήθηκε ο Θεός μόνο, δεν αυξήθηκε? Σε μια θρησκεία πιστεύουμε, ακόμη και μια σημαία έχουμε. Και ρωτάει ο Έλληνας, τόσες θυσίες έκανα, τόσα πλήρωσα, θα δω κάτι? Μήπως αυτό το οποίο συνέβη, αργήσατε κύριε Αντιπρόεδρε, αργήσατε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, αργήσατε κύριε Αντιπρόεδρε, ελπίζω να μην αργήσετε να βγείτε και στην εξουσία. Λέει λοιπόν ο Έλληνας, τώρα αρχίζει το μάτσο όπως καταλαβαίνετε. Όλοι, όχι, όχι, κάτω, κάτω, μακριά από την εξουσία, κάτω. Λέει λοιπόν ο Έλληνας, έδωσα πολλά από το πρώτο μνημόνιο. Έδωσα πάρα πολλά. Μου υποσχέθηκαν πολλά.
τι θα έχω ως επιστροφή. Αυτό αναζητάει ο πρόεδρος. Αλλά πριν μπούμε στην ουσία, ο καθηγητής και υπουργός θα πάρει το λόγο, γιατί πρέπει να πάρει και το αεροπλάνο μετά. Ο δρόμος της εξουσίας, αγαπητέ Δημήτρη Μάρδα, είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και αγκάθια. Άσε να το πω πρώτα, προηγείται η είδηση. Το σανάιν της υψίστης της Κυριακής των Βαΐων γίνεται Σταύρωσον Σταύρωσον της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι πολύ κοντά το σανάιν της υψίστης από τη Μεγάλη Πέμπτη του Σταύρωσον Σταύρωσον. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Φίλος χρόνια. Πριν απ' όλα όμως, θέλω να βάλετε το μεγαλύτερο χειροκρότημα που βάλατε ποτέ στη ζωή σας για επαγγελματία. Τσαρουχάς το όνομά του. Τσαρούχας. Σήμερα βραβεύεται. Έλα, πρόεδρε. Καθίστε, κύριε. Ελάτε απάνω, πρόεδρε. Ελάτε να βραβεύσουμε. Ελάτε απάνω, κύριε πρόεδρε. Ελάτε να βραβεύσουμε ένα σπουδαίο Θεσσαλονικιό. Ένα σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος... Αυτό λέγεται surprise. Αυτό λέγεται τιμή και δόξα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, φίλες και φίλοι, χρόνια ολόκληρα από ένα μετερίζει αγωνίας, από ένα μετερίζει ατέλειωτης προσπάθειας, από ένα μετερίζει ατέλειωτης αγωνίας, έδωσε τη μεγάλη του μάχη. Δίπλα στους επαγγελματίες, δίπλα στον αθλητισμό, τον αγαπημένο του Άρη, με χίλια δυο βάσανα κάθε μέρα, έδινε τη δική του μάχη και προσπάθεια. Ένα λαμπρό χειροκρότημα, όπως και στον πρόεδρο του Βελητηρίου που σήμερα τον βραβεύει. Λίγα είπα. Κοντά, πρόεδρε. Έλα κοντά. Είναι μια σπουδαία στιγμή. Κοντά. Μιλάει, ακούει. Ελάτε να πείτε δύο λόγια. Ναι, εσείς. Ο Γιώργος Αυτιάς, φίλος από μακριά βέβαια, αλλά ψυχικά πολύ κοντά, είπε για μένα τόσα πολλά που και εγώ τα έχω ξεχάσει τελικά. Με γνωρίζει τόσο πολύ που σαν να ήταν κοντά μου σε όλη την πορεία της ζωής μου. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι γνώστης και βαθύς μάλιστα γνώστης πολλών πραγμάτων, μεταξύ αυτών και το προσωπικό. Γιώργο, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρόντες και απόντες, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συμπολίτες, έτσι όπως είπε ο Γιώργος Αυτιάς, έτσι ακριβώς ήμουν, είμαι και θα είμαι. Ξεκίνησα τη ζωή από τα 10 μου χρόνια, τελείωσα νυχτερινά σχολεία και δημοτικό και γυμνάσιο μέχρι την Τετάρτη, παρακαλώ. Το διέκοψα λόγω ανάγκης, διότι έπρεπε να βγω στην αγορά εργασίας να βοηθήσω την οχταμιλή οικογένεια που είχε ο πατέρας μου εκείνη την εποχή, την μεταπόλεμο περιοχή και ιδιαίτερα στον Εμφύλιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Ευχαριστώ τον Θεό, τον πατέρα μου, τον αείμνηστο και τη μάνα μου που μεταλαμβαδεύσαν μια καλή κοινωνική και ανθρώπινη συμπεριφορά, έναν ανθρώπινα πραγματικά ανταποκρινόμενο άνθρωπο, φίλο και επαγγελματία. Υπερέτησα με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια την τάξη των εστιατόρων 40 χρόνια. Εξ αυτών τα μεσά και περισσότερο στις πρώτες θέσεις του Προεδρείου. Το επαγγελματικό επιμελητήριο 24 χρόνια. Εξ αυτών τα 12 στο Προεδρείο προς πίσω. Πρώτη, δεύτερη θέση. Διατέλησα και συνεργάστηκα
με πολλούς αξιόλογους συμβούλους και συνεργάτες και γι' αυτό και βρίσκομαι και ενώπιόν σας ραγής στα 85 μου χρόνια. Είμαι, κυρίες και κύριοι, ένας εξ αυτών που με τον Γιώργο τον Τσέντο τότε τα πράγματα παραταξιακά ήταν πάρα πολύ σκληρά. Ήταν εκπρόσωπος της τάξης του, της παράταξης η οποία στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και εγώ ήμουν εκπρόσωπο της παράταξης που στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Επειδή υπήρχε πολύ πληθυσμική συμμετοχή των παραγόντων στη διοίκηση, τότε αποφασίσαμε να γκρεμίσουμε το κάστρο που κανείς δεν του είχε σκεφτεί μέχρι τότε Νέα Δημοκρατία στον επαγγελματικό πάντα τομέα και ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούν επικοδομητικά για το επιμελητήριο, για τους επαγγελματίες, για την κοινωνία και βεβαίως την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων της χώρας. Να μην κουράζω. Η ιστορία μου είναι 85 χρόνια ζωής, 75 χρόνια παρουσίας. Και αυτό για να μπορέσω να σας το εξηγήσω, Πρόεδρε Γιώργο, θα κάνουμε εκπομπή, μην ανησυχείς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να τον Πρόεδρο. Μπράβο, Πρόεδρε. Τελειώνοντας, θα θέλω να ευχηθώ στον Γιώργο τον Αυτιά, στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, όλες και όλους σας, να με φτάσετε σε ηλικία και να με περάσετε. Μισό λεπτό. Είσαι χαρούμενος που η Αριανάρα βγήκε μπροστά. Τώρα βέβαια είμαι διπλά χαρούμενος. Γιατί είμαι κοντά στον Άρη, πάλι κοντά. Μπράβο. Πάλι κοντά. Εγώ. Όχι μόνο στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή, είμαι Θεσσαλονικιός. Μπράβο. Είμαι Θεσσαλονικιός. Μπράβο. Μπράβο, Πρόεδρε. Και ως αντιπρόεδρος στην ΕΠΑΕ, προσέφερα υπηρεσίες στον ΠΑΟΚ που κανείς ΠΑΟΞής διοικητικός παράγων πιστεύω δεν τις έχει προσφέρει. Αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε να μην το κοινοποιήσω. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ το βραβείο σου. Είναι ελάχιστο το βραβείο αυτό, μπροστά σε αυτό που έχει προσφέρει ο Πρόεδρος. Και θα πω και κάτι άλλο. Είναι η πιο ελάχιστη τιμή σε όλους εσάς που αποτελείτε όχι τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αποτελείτε τη βάση της οικονομίας. Απόψε ο κύριος